Καλή χώνεψη, κάναμε αντριαρνιά, θα τα φάγατε οπωσδήποτε. Ευτυχώς που ήμουν Αγγλία, υπήρχε ένα θετικό. Δεν έβαλα κιλά που θα βάζα άμα ήμουν εδώ. Και μόλις γύρισα από το UK, με την UK tour που είχα αυτό το περίοδο, και έμαθα ότι το μαξί μου ενεργοποιεί το μηχανισμό εξισορρόπησης τυχών αποκλήσεων οικονομικών όρων. Ω, γιατί παίζει τώρα αυτό το πακετάκι των 3 δις που έρχεται να συμπληρώσει τα 5. Πώς τα λέγεται, αν θα είναι 4ο μνημόνιο. Βέβαια, Χρυσοβελόνη, είμαι σίγουρος, θα το πει δεύτερη φορά συμφωνία. Όπως είπε το 3ο μνημόνιο, πρώτη φορά συμφωνία. Παιδιά, αυτό που έχουμε δεν είναι ακριβώς αριστερά, είναι πλασίμπο αριστερά. Αυτή τη διαπραγματευτική τακτική, λίγο πόσο θέλουμε να καταλάβουμε, δεν λειτουργεί. Αυτό το ότι αν μας σκοτώσετε θα αυτοκτονήσουμε. Δεν λειτουργεί, δεν είναι αυτό, δεν. Ο χρόνος δεν δουλεύει περίμον, λέω. Και πάση περιπτώσει, αυτός ο παραλληλισμός της ελληνικής οικονομίας με το Πάσχα που λέγαμε, με τον Ιησού και την Ανάσταση, είναι λάθος. Με τα αρνιά έπρεπε να γίνεται ο παραλληλισμός. Και όπως σωστά είχα προβλέψει, όπως είδατε, μόνο η Ανάσταση του Ιησού. Όλα τα άλλα. Ξέρετε γιατί πέτυχε η Ανάσταση του Ιησού? Έκανε διαπραγμάτευση. Αλλιώς, περιμέναμε ακόμα. Τι να σας ζούμε, εποχές που πάντα προβληματίζεσαι και οι σκέψεις μου όταν συζητάω για την ανθρωπότητα. Πάντα εκεί καταλήγω. Στο ερώτημα, και γιατί να σουθεί η ανθρωπότητα. Ερχόμουν από το UK και άκουγα στις ειδήσεις, επιστρέφουμε λέει στους κανονικούς μας ρυθμούς. Στην αριθμία δηλαδή. Τι είναι η κανονική μας. Είχαμε και αυτά τα σενάρια, μέχρι και σενάριο εκλογές και δημοψήφισμα παράλληλα διπλές. Λέει, παιδιά. Κάνουμε εκλογές για να βγάζουμε κυβερνήσεις. Δεν βγάζουμε κυβερνήσεις για να κάνουμε εκλογές. Τα βασικά να μάθουμε. Τα βασικά. Back to the basics. Που λέμε εκεί στο UK. Γιατί ήρθε από το UK. Ναι, γιατί ήρθε από το UK. Ζήλεψε. Ωραία είναι αυτή η δήλωση που έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το νόμισμα πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο ή κάπως έτσι, πώς το είπε. Μπέρδεψε τη γλώσσα. Ή εννοούσε. Ο άνθρωπος αποκτά νόημα μόνο όταν έχει κανένα σκασμό νομίσματα να τον υπηρετούν. Άλλοι άνθρωποι. Αυτό. Φίξτε. Τώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τα ναρκωτικά. Να πάρουμε. Ιδρύθηκε, λέει, πατριωτικό κίνημα νεολαίας Χριστόδουλου. Δηλαδή, ή κόψτε τα εσείς που το σκεφτήκατε, ή πάρτε τα αν δεν τα είχατε. Και το σκεφτήκατε. Θέλω! Ωραία με την παράγκα της Λέστερ. Τι, δεν έχει παράγκα η Λέστερ? Μόνο στην Ελλάδα. Έλα, μορτάκι. Θα σου πω, κατά τα άλλα, τι να σας πω. Κριάδες πάντως δεν λέω. Μάντσεστερ σταμάτησε να χιονίζει μισή ώρα πριν προσγειωθώ. Εδιμβούργο σταμάτησε η βροχή φύγαντα σύννεφα. Λονδίνο λιακάδα, πέστρεψα, ήρθα εδώ πέρα στην Αθήνα, βροχή. Γάμα! Έχει τρελαθεί ο κόσμο. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας. Καλή τύχη και μην ξεχνάτε. Παρασκευή και 13. Ήρθε η ώρα σας στη Θεσσαλονίκη. Fix Factory, το βράδυ της Παρασκευής σας περιμένω, γιατί Σάββατα έχει Eurovision. Opening act, Lila True Story.